Έρχονται όμως στιγμές, Άννα μου, σε παρακαλώ, δέξου και την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Εμένα με ενόχλησε, όσο δεν μπορείς να φανταστείς, η λέξη μάνα. Όταν αναφέρομαι στη μάνα, σ' όποια μάνα, η μάνα της Ηπείρου, η μάνα του Μεσολογγίου, η μάνα της Αλβανίας, η μάνα των ηρώων όλων εκείνων που χάθηκαν για μας, να ολοκληρώσω, και έκανε σάτυρα στο δάκρυ μου, τον θεωρώ υπάνθρωπο, απάνθρωπο. Ήθελα να προσθέσω πριν από το διάλειμμα... Ότι δεν πίστεψε το δάκρυ σου. Δεν το πίστεψε. Λυπάμαι πάρα πολύ. Είναι δικαίωμά του, βέβαια. Δικαίωμά του είναι να είναι ψυχρός. Όπως αποδεικνύεται ότι είναι ψυχρός εκτελεστής. Μην το ξεχνάμε. Τι εννοείς αποδεικνύεται? Όταν παρασύρει τον λαό να βγει έξω να σπάσει, γιατί αυτό εννοούσε. Αυτό τι είναι? Αυτή η προπαγάνδα, η πολιτική, γιατί προέρχεται από τις τάξεις ενός κόμματος που έχει δύο, ίσως υπάρχει και παρακάτω τώρα στις εκλογές. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν καταλαβαίνω να έχει ένας άνθρωπος βήμα και να προτρέπει, λέει, το λαό να σπάει τα καταστήματα, τα παιδιά, στάση ετών, δεν έχει καθόλου χιούμορ. Θεωρώ ότι είναι, πώς το πω, είναι ένας κακός άνθρωπος, έχει περάσει τραγικά παιδικά χρόνια και μισεί κάθε τι ωραίο. Τα γνωρίζεις? Εγώ, μίσος που έχει για ανθρώπους που έχουν πίστη στην πατρίδα. Είναι διεθνιστής, είναι διεθνιστής και εγώ είμαι εθνικιστής. Εγώ αγαπώ την πατρίδα μου και αυτός αγαπάει, δεν ξέρω, τη Γαλλία. Έχει κάνει λάθος επιλογή. Αυτό που συμβαίνει σήμερα ως προς τι, δεν έχουμε καταλάβει. Η αναρχική, εκδικητική πορεία των νέων οφείλεται και στο Λάκη το Λαζόπουλο. Ναι, λεγόμενα αυτά. Πιστεύω ότι είναι ένας νεόπλουτος, δεν έχει καθόλου χιούμορ. Πιστεύω το αντίθετο ακριβώς. Οι ψυχολόγοι το ομολογούν όλοι. Ότι αυτός δεν έχει χιούμορ. Απλά δανείζεται πρόσωπα τα οποία λέει ότι σατιρίζει, λέει κακοήθειες, λέει αηδίες. Έχω φοβερή σάτυρα να κάνω. Όπως και κάποιοι άλλοι που κάνουν σάτυρα. Και λένε αηδίες στην τηλεόραση. Και έχουν εκπομπή. Έλεος πια. Θα πρέπει να γλιτώσει. Αυτό το ράδιο Αρβίλα. Θα πρέπει να σταματήσει η εκπομπή. Μα δεν υπάρχει αηδιαστικότερη εκπομπή σήμερα.